Η αναβάθμιση και η ανάπτυξη του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης των Χανίων αφήνει σημαντικό αποτύπωμα στον τουρισμό της Δυτικής Κρήτης, τόνισαν τα στελέχη της διοίκησης της Fraport, παρουσιάζοντας σε φορείς και τουριστικούς παράγοντες στα Χανιά το πρόγραμμα που μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει η γερμανική εταιρεία. The debate was intense, as expected, but I also think it was very fruitful and it was very much focused on how we can develop a destination that will also allow more significant inflow of tourists, especially during the winter time. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία κίνησης του αεροδρομίου και τις εκτιμήσεις για το επόμενο τρίμηνο, έκαναν λόγο για αύξηση του αριθμού των επιβατών κατά 9,7% στα Χανιά συγκριτικά με το 2019 και τελικό αριθμό επιβατών για το 2022 που θα αγγίξει τα 3,3 εκατομμύρια. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε στη μέση και αυτό μας εξυπηρετεί. Θα χαρούμε να υλοποιηθούν αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή η Fraport μας είπε για τα μελλοντικά του σχέδια, διότι αυτό θα είναι και προς όφελος του δικού μας προορισμού. Σε ερώτημα του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, Μανώλη Γιαννούλη, για την υλοποίηση της συμβατικής υποχρέωσης της Fraport που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ραντάρ προσέγγισης, τονίστηκε ότι οι διαδικασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι από το 2024 τα Χανιά αντί για 5 ή 6 πτήσεις την ώρα θα μπορούν να εξυπηρετούν τουλάχιστον 12. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Τα στελέχη της Fraport κλήθηκαν να τοποθετηθούν στο θέμα της μείωσης ή κατάργησης του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίου που ζητάει η Ryanair, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία είναι αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της είναι ίδια για όλες τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται.